Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας, στρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, για τη συνάντηση του Μπλίνκεν με τον Φιντάν, είδα το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο έχει θέματα μέσα τα οποία χρήζουν της προσοχής μας. Έχει διάφορα ζητήματα. Είδα μεταξύ άλλων ότι αναφέρεται συνεργασία στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, αυτού που επιδιώκει η Τουρκία για εμπορικούς υποτίθετους σκοπούς, αλλά η Τουρκία είναι προφανές για τι πράγμα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είδα ότι αναφέρονται συνεργασία για θέματα πυρηνικών αντιδραστήρων και modular, αυτά οι λεγόμενοι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες που θα είναι, ας πούμε, για μία πόλη, κάπως έτσι, ή ακόμα για συνοικίες. Είναι η νέα τάση που υπάρχει. Γενικά, αν οι Αμερικανοί ανοίξουν την πόρτα της πυρηνικής τεχνογνωσίας στην Τουρκία, θα έχουμε άλλα θέματα, έτσι. Τι βλέπεις? Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί οι Αμερικανοί θέλουν την Τουρκία να είναι απεξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ενεργειακά είναι εξαρτημένη από τη Ρωσία. Κωνσταντίνε, λίγο πιο κοντά. Αν έχεις κάνει στρίβι, βγάλω το και δεν σε ακούμε καλά. Ναι, μα ακούς τώρα, Λάμπρο. Καλύτερα. Για πες. Λοιπόν, η Τουρκία, επειδή είναι εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, γενικότερα ενεργειακά εξαρτημένη από τη Ρωσία, επιδιώκεται από τις ΗΠΑ να απεξαρτηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Τουρκία το εκμεταλλεύεται και επιζητεί τεχνογνωσία στην πυρηνική ενέργεια από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τη... να μειώσει τη ρωσική εξάρτηση. Αυτό λέει. Το πρόβλημα, λοιπόν, είναι το για άλλο πράγμα το θέλει. Φυσικά, ο Ερντογάν δεν έχει κρύψει ποτέ τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τουρκίας και μάλιστα επειδή έχει υιοθετήσει ένα πολύ φιλόδοξο βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο σημειωτέων θα αρχίσει να το δοκιμάζει εκτός από την τουρκική επικράτεια και στις στρατιωτικές βάσεις που έχει και κυρίως στη Σομαλία. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, Λάμπρο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι η απόπειρα περικύκλωσης και δημιουργίας τετελεσμένων σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή από τα Βαλκάνια, ουσιαστικά το Κάφκασο, μέχρι το κέρας της Αφρικής, δημιουργεί την εντύπωση, θα δημιουργήσει μάλλον δεδομένα τα οποία η Τουρκία μπορεί να τα εκμεταλλευτεί με έναν τρόπο που να πει στις ΗΠΑ επί της ουσίας ότι είναι ένας κυρίαρχος περιφερειακός παίκτης. Αυτό κάνει. Με επιρροή υπερπεριφερειακή. Δηλαδή, ουσιαστικά επιδιώκει να αυξήσει το στάτους της στο νέο καταμερισμό ισχύως και ταυτόχρονα να κάνει πράξη το όραμα του λεγόμενου τουρκικού αιώνα που αφορά την υπόσταση της Τουρκίας μέσα στις 10 ισχυρότερες χώρες μέχρι τουλάχιστον το 2050. Πάει να εκβιάσει την υπεργολαβία. Καταλαβαίνει ότι οι Αμερικανοί θέλουν να διαμοιράσουν ρόλους για να επικεντρωθούν κατά ένα μέρος, μεγάλο μέρος, στον ειρηνικό και πάει να εκβιάσει την υπεργολαβία σε μια πολύ μεγάλη περιοχή. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα ασφαλείας με το Ισραήλ από εδώ και πέρα, γιατί η βάση στη Σομαλία ουσιαστικά δεν θα είναι του μεγέθους έως τώρα, βάση και της στρατιωτικής συμφωνίας που έχουν κάνει οι Τούρκοι με τους Σομαλούς, με την κυβέρνηση της Σομαλίας δηλαδή, δεν αφορά μόνο το κομμάτι της Σομαλιλάνδης και τη σχέση με την Αιθιοπία, αλλά αφορά τις τουρκικές φιλοδοξίες κυριαρχίας σε ένα μέτωπο που έχει να κάνει και με τη Βόρεια Αφρική, έχει να κάνει όμως και με τη Μέση Ανατολή και κυρίως θα έχει επίδραση και στη Γάζα. Η προβολή ισχύως που μπορεί να κάνει η Τουρκία από τη βάση της Σομαλίας είναι τέτοια, κυρίως γιατί θα μεταφέρει δυνάμεις που αφορούν το βαλιστικό της πρόγραμμα, δηλαδή θα μεταφέρει συστοιχίες πυράβλων στη Σομαλία. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία οι Αμερικανοί θα τα λάβουν υπόψη. Αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την άποψη των Αμερικανών ή μέρους του αμερικανικού κατεστημένου ότι είναι αντικατάστατη. Προσπαθεί να το ενισχύει και να το επιβεβαιώνει και να το εμπλουτίζει. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς το χάρτη, είναι στην Σομαλία, είναι στο Κατάρ, είναι στην Λιβύη, στα κατεχόμενα της Κύπρου, είναι στο Αζερμπαϊτζάν, είναι παντού. Ναι, επίσης υπάρχει και μια ουσιαστικά πρόταση στο κοινό ανακοινωθέν που αφορά αμυντικές εμπορικές συμφωνίες.
στρατηγική δηλαδή σχέση στον αμυντικό εμπορικό τομέα, διτού σκοπού. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αν η αμερικανική τεχνογνωσία διεισδύσει ουσιαστικά στην Τουρκία, και αυτό δηλαδή που επεδίωκαν οι Τούρκοι χρόνια, να, ακόμα και για τα F-35, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν βγήκε μόνο εξαιτίας των S-400, αλλά βγήκε ουσιαστικά για τη ζήτηση, βγήκε και οικειοθελώς από το πρόγραμμα των F-35, γιατί ζήτησε να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει δικό της λογισμικό πάνω στα F-35. Ό,τι κάνανε οι Ισραηλοί. Ό,τι κάνανε οι Ισραηλοί και οι Βρετανοί. Αυτό λοιπόν δεν το ίδιο και με τους Patriot. Mm-hmm. Η Τουρκία επιδιώκει να φτιάξει μέσω συμπαραγωγής, να φτιάξει δικά της συστήματα. Και αν δεν τα προσφέρει η αμερικανική τεχνογνωσία, θα τα προσφέρει κάποια άλλη, όπως η κορεατική, όπως η κινέζικη, η ρωσική και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν τώρα το πλαίσιο που επιχειρείται από τον Φιντάν είναι να επανέλθει η Τουρκία όχι ακριβώς στη δυτική σφαίρα επιρροής, αλλά να έχει αγαστές σχέσεις με την αμερικανική διοίκηση, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί αυτό το πλαίσιο, να εκμεταλλευτεί το πλαίσιο της τεχνογνωσίας που μπορούν οι Αμερικανοί να τις δώσουν. Αυτό που επιδίωκε και πάντα, να έχει μια προνομιακή αλακάρτ σχέση όπου θα έχει τα ωφέλη, αλλά θα επιλέγει την εμπλοκή της, αν και πώς και πότε. Ναι, ουσιαστικά πρόκειται, Λαύρο, για το περίφημο selective engagement. Ναι. Δηλαδή, η Τουρκία επιδιώκει να έχει μια επιλεκτική εμπλοκή σε διάφορα πεδία. Συν τη διαμερισματοποίηση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία πλέον είναι εμπεδωμένη. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα ότι ο βαθμός αυτονομίας της Τουρκίας έχει εμπεδωθεί στην αντίληψη των συμμάχων, ναι, εταίρων, ναι, 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 ότι η Τουρκία είναι μια τέτοια χώρα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ουσιαστικά, ναι, έχει αναγνωριστεί ο βαθμός αυτονομίας της Τουρκίας από τον ευρωατλαντικό χώρο. Έχει απόλυτο δίκιο. Το βλέπουμε και σε διάφορες συζητήσεις που γίνονται στη δημόσια συζήτηση, όπου εκεί υπάρχει μια σύνθετη συζήτηση. Υπάρχουν αυτοί, ορισμένοι εκ των οποίων μέχρι πρώτος ήταν υποστηρικτές της Τουρκίας και της αντίληψης περί αναντικατάστατου της Τουρκίας, οι οποίοι τώρα έχουν περάσει απέναντι και λένε ότι την Τουρκία πρέπει να την ξεφορτωθούμε από τη Δύση, διότι είναι δούριος ύπος και ποτέ δεν θα ξαναγίνει αξιόπιστο σύμμαχος. Και υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι λένε αυτό ακριβώς το οποίο υπογραμμίζει, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Τουρκία τον βαθμό αυτονομίας της και να δούμε τι μπορούμε να παίρνουμε από αυτή, δηλαδή να τη χρησιμοποιούμε για ό,τι μπορεί να μας δώσει. Αντιστοίχως και οι Τούρκοι επιδιώκουν αυτή τη συναλλακτική σχέση, την επεδίωξαν εξ αρχής και έχουν καταφέρει εξαιτίας των αλλαγών του διεθνούς συστήματος, της υποχώρησης της Αμερικής από τον μονοπωλικό ρόλο που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες και την υπερεπέκτασή της μετά το Αφγανιστάν και την υποχώρηση και την αποχώρηση ουσιαστικά από το Αφγανιστάν με τον τρόπο που έγινε, πλέον έχει κατορθώσει η Τουρκία, παρά τα λάθη, παρά τις παλινοδίες, παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στον οικονομικό τομέα, έχει καταφέρει να τις έχει αναγνωριστεί αυτός ο βαθμός αυτονομίας. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί επέμεινε, πήρε το κόστος, γιατί πήρε κόστος, έτσι. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει, ακόμα είναι αμφίροπη η εξέλιξη. Αλλά φαίνεται ότι σε έναν βαθμό καταφέρνει μέχρι στιγμής να πάρει αυτό που θέλει. Δεν είναι σίγουρο θα τις βγει μέχρι τέλους. Έτσι. Μπορεί τα πράγματα να τις στραβώσουν. Σαφώς δεν είναι σίγουρο και υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια. Μην το ξεχνάμε, ναι, αυτό. Σωστά. Δηλαδή, μια υπερδύναμη σε τις ΗΠΑ πάντα έχει εναλλακτικά σενάρια. Το ζήτημα είναι όμως ότι επειδή έχει στη λογική της το πλαίσιο κόστος ωφέλους και αυτό το τίμημα του κόστους οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να το πληρώσουν. Δηλαδή ένα breakaway με την Τουρκία, αυτό που ονομάζεται ένα σπάσιμο των δεσμών με την Τουρκία, πούσα η Τουρκία η δεύτερη χώρα σε αμυντικό εξοπλισμό, χώρα του ΝΑΤΟ, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ούτως ή άλλως, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να πληρώσουν ένα τέτοιο τίμημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως η Τουρκία είναι διατεθειμένη να πάρει το δίσκο. Διαστόματος Ερντογάν έχει ουσιαστικά πει ότι είμαι διατεθειμένη να πληρώσω το τίμημα.
και το κάνει. Το έχει πληρώσει. Το έχει πληρώσει μέχρι να σημειώσει. Το θέμα δεν είναι... το έχει πληρώσει με τον τρόπο που θα μπορούσε. Όχι. Αλλά σίγουρα υπήρχε και ένα plan B στην Τουρκία. Δηλαδή το κόψιμο των σχέσεων με τη Δύση, εάν δεν τις αναγνωριζόταν ο βαθμός αυτονομίας. Ουσιαστικά η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν πολύ φερμινήφη, αλλά σε σχέση με το παρελθόν, όπου πάντα το έκανε αυτό, δηλαδή πάντα δήλωνε, διατράνωνε την σημασία της ως μια χώρα swing, δηλαδή μια χώρα κομβική και κράτος εκκρεμές, τώρα θεωρεί ότι είναι εξαιτίας του μεταυτοκρατορικού συνδρόμου που έχει, θεωρεί ότι έχει τις δυνατότητες και τις πιθανότητες να παίξει ένα ρόλο εξισορροπητικό και στα δυτικά και στα κινέζικα σχέδια. Δηλαδή προβάλλει και το γεγονός ότι η ίδια μπορεί να ανασχέσει την Κίνα μέσω της γεωγραφικής της θέσης και του μουσουλμανικού κόσμου. Να ανασχέσει τα κινέζικα σχέδια στη Μέση Ανατολή. Ναι. Αυτό προβάλλει στους Αμερικανούς. Ναι. Και στην Κίνα την ίδια στιγμή προβάλλεται ως προέκτασή της. Προβάλλει ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει το κυματοθράφιστο των αμερικανικών επιδιώξεων ανάσχεσης της Κίνας. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει άσχημα για την Τουρκία, αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί ότι το ρίσκο το παίρνει και ότι τα χαρτιά της τα παίζει καλά μέχρι στιγμής. Οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση. Το έχει ξανακάνει, αυτό, σε μικρότερο βαθμό, αλλά το έχει ξανακάνει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το έχει κάνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου έπαιζε και με τους δύο, και με τους συμμάχους και με τον άξονα. Η Αμερικανία εδώ όμως δεν είναι ακριβώς, εδώ δεν είναι ακριβώς μια στρατηγική επιτίδη ουδέτερου. Εδώ είναι μια στεγανοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας προς δύο μέτωπα, προς δύο κύρια μέτωπα, και υπάρχει και ένα τρίτο με τη Ρωσία, που βλέπεις πως εξυπηρετεί τα ουκρανικά συμφέροντα, ταυτόχρονα όμως εξυπηρετεί και τα ρωσικά. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα. Είναι εκεί που θεωρεί η Τουρκία ότι τη συμφέρει να συγκλίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συγκλίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί που θεωρεί ότι τη συμφέρει να συγκλίνει με την Κίνα ή με τη Ρωσία, θα συγκλίνει με τις συγκεκριμένες χώρες. Δεν θα συμπήξει ένα ευρασιατικό μέτωπο εναντίον της Δύσης. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ναι. Είναι, τηρεί μια ενεργητική ισορροπία. Δεν είναι παθητική, δεν προσπαθεί να αποφύγει πράγματα, επιβάλλει πράγματα. Δηλαδή, αξιοποιεί την ρευστότητα και τη μετάβαση του διεθνούς συστήματος και την αναδιάταξη του συστήματος και προσπαθεί να εξασφαλίσει θέση, αυτό που λες, αυτόνομη, αλλά εντωμεταξύ διαπραγματευόμενη την ισορροπία της ενεργητικά. Δεν είναι απλά προσπαθεί να αποφύγει, επιβάλλει πράγματα και στους μεν και στους δε. Ή προσπαθεί να επιβάλλει. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν ήρεμη μια περιοχή την οποία επιδιώκουν όχι απλά να πεμπλακούν, αλλά ουσιαστικά να αφήσουν κάποιους τοποτηρητές ώστε να μην υπάρξει αυτός ο αναβρασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία τι κάνει? Δημιουργεί προβλήματα, είναι spoiler όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, επειδή δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί και προβληματισμό ταυτόχρονα στους διαμορφωτές λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, όπου θεωρούν ότι η Τουρκία, έχοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσει περιφερειακά προβλήματα, καλό είναι να παραμείνει κατευνασμένη. Ναι. Έχοντας οι Αμερικανοί και δύο πολέμους ανοιχτούς, δεν έχουν αυτή τη στιγμή το περιθώριο να ανοίξουν και άλλα μέτωπα. Το ξέρει η Τουρκία αυτό, το έχει αναγνώσει και το κεφαλαιοποιεί τώρα που μπορεί. Ταυτόχρονα εμφανίζεται και ως μέρος της λύσης, που δεν της τη δίνουν. Δηλαδή έχει σημασία ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εμφανίζεται ως μέρος της λύσης, επειδή γνωρίζουν όλοι ότι είναι η πηγή του προβλήματος, η μία από τις πηγές του προβλήματος, ειδικά στη Μέση Ανατολή, είναι και το Ιράν. Αλλά μην ξεχνάμε τη θέση που παίρνει η Τουρκία έναντι του Ιράν, που πολλές φορές μοιάζει εχθρική. Μην ξεχνάμε τη στάση της Τουρκίας μαζί με το Αζερβαϊτζάν εναντίον του Ιράν, όπου εκεί ουσιαστικά παρασύρθηκαν και οι Ισραηλινοί, σκεφτόμενοι ότι η Τουρκία μπορεί να εξυπηρετήσει μαζί με τους Αζέρους τα συμφέροντά τους στο να επιτηρείται το Ιράν μέσω, λόγω της αζερικής κοινότητας, των δικτύων από το Αζερμπαϊτζάν που έχει το Ισραήλ εκεί. Ταυτόχρονα όμως πλέον δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο υπονομευτικός ρόλος που έχει η Τουρκία
σε συνεννόηση και με τους Ιρανούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Φιντάν με τον Σουλεϊμανί είχαν συναντηθεί πολλές φορές και υπήρξε και αμυντική συνεργασία μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε εμείς, διότι η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα καταλήξει. Μέχρι στιγμής όμως καταφέρνει να επιτυγχάνει ένα μέρος σημαντικό αυτών που επιδιώκει. Δεν παραβλέπουμε βέβαια ότι στρατηγικά και μακροπρόθεσμα τα σχέδια φαίνεται να την παρακάμπτουν, ακριβώς επειδή δεν την εμπιστεύονται. Δηλαδή, οι μεγάλοι δρόμοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον την παρακάμπτουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι δομικό που να συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, το αντίθετο. Άρα βλέπουμε ότι και οι Αμερικανοί κάνουν μια διαχείριση προς το παρόν και βλέπουν. Δηλαδή κάνουν μια βραχή μεσοπρόθεσμη διαχείριση οι Αμερικανοί. Μακροπρόθεσμα φαίνεται να μην τη συμπεριλαμβάνουν στα μεγάλα σύνορα. Υπάρχει όμως μια μάχη, αυτό που θέλω να τονίσω, Λάμπρο, είναι το εξής. Υπάρχει μια μάχη με το χρόνο. Η Τουρκία επιδιώκει στην εξαγορά χρόνου, στην στρατηγική εξαγορά χρόνου, να σταθεί πολύ καλύτερα σε μια δεκαετία τουλάχιστον, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώσει αυτή αποτελέσματα. Και να μην μπορεί να παρακαμφθεί. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Τα λέμε και τα λέμε πρώτα Θεός και εδώ στο επόμενο γόρουμ. Το έχουμε για έκπληξη, θα το ανακοινώσουμε. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Λαμπρόπουλος. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.